Ένα καλά. Στο παιχνίδι μας λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο. Όπως είπαμε, ο Λέοντας ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Έκανε ένα 8-2 και πήγε 14-4 νομίζω. Από εκεί και πέρα η ομάδα της Ερμιόνης βήμα-βήμα έσφιξε την αμυνά της. Βγήκε μπροστά, προσπάθησε να πάει και σε πρωτεύοντα εφηβιασμό. Η ομάδα του Λέοντα έχει αμυντικά προβλήματα. Χάσανε και αμυντικά rebound και κάποιες διεισδύσεις που έγιναν από τον Αγγελή και τον Θωμά. Βρήκανε στόχο και κάποια επιθετικά rebound από τον Κορτσί. Αυτά όμως θα τα δει καλύτερα το τεχνικό team της ομάδας. Βερκούνος για τρεις. Άστροχος η ομάδα της Ερμιόνης έχει την κατοχή με τον Αγγελή. Μάλλον η ομάδα της Ερμιόνης έβγαλε την μπάλα με τον Αγγελή. Ο Βερκούνος την επιλογή από πλάγια. Κώστας Βερκούνος απέναντί του. Ο 17χρονος, ο 19χρονος συγγνώμη, Νίκος Αγγελής, ο αντίπαλος playmaker που μοιράζεται τη θέση με τον Γιώργο τον Θωμά, τον πιεστή ιδιαίτερα. Να δούμε, τα playmaker θα κάνουν την επαναφορά. Θα βγει ο Μακρύς πρώτος από τα screen και θα πάει για κατευθείαν screen ο Πανούσης. Ο Μπακάς, ο Μακρύς σουτάρει για τρεις, το rebound ο Παζαράς, κόβεται, αποστόλησε ο Παζαράς, τους πίεση, ο Βερκούνος δεν παίζει άμυνα εκεί, ο παίχτης τρυπάει την αντίπαλη άμυνα, σαν σε προπόνηση, 17-17. Παζαράς, Βερκούνος, Παζαράς για τρεις, όχι. Ωραία σταυρωτή, μπαίνει. Πάλι κάνει ένα λάθος εκεί, θα να τελειώσει μόνος του, όλοι οι Ερμιόνοι είναι στο ζωγραφιστό, οπότε δεν του δίνει την ευκαιρία του ελληνικού. Λεβελέκος για δύο, τριμπάουν επιθετικό μόνος με τον Κορτσί οι Ερμιόνοι. Αυτά τα λάθη της άμυνας του Λέοντα είναι πολύ άσχημα. Λέκος, πετάει την μπάλα, κόβεται, δεν υπάρχουν τελειώσει τα 24, είναι η μπάλα για την Ερμιόνη, αλλά έχουν τελειώσει τα 24 και ο Σκόλιας κάνει αλλαγή, να δω ποιο θα βγάλει, βγάζει βέβαια το Βαμβακά και βάζει τον Πανούστη, ζητάει και ο Σκόλιας αμυντικά μπλοκάουτ να πάρουν τα rebound υπέρχεται στην Λέοντα, που θεωρώ, σας είπα ότι η άμυνά τους είναι πάρα πολύ χαλαρή. Να δούμε τον Παλτζή τώρα. Μαλτζής, στον Παζαρά. Όπως το έλεισε ο Παζαράς, γίνεται ένα back screen, Μαλτζής, διεισδύει, πάσα στο Μακρύ. Μακρύς, ανάποδο δουλειά, έχει ένα καλάθι, με πέντε συνεχόμενους πόντους ο Μακρύς. Ένα τρίποντο και ένα δίποντο. Έφερε το Λέοντας στους 20 βαθμούς, στους 19. Κορτσής, και ο Θωμάς από τα σκρίνια. Λεβελέκος. Θωμάς για τρεις. Περνάει η Ερμιόνη που ελπίζει. ...19-20 για πρώτη φορά η ομάδα της Ερμιόνης κόντρα στο Λέοντα Λεχαίου. Λάθος από τον Σβερκούνο που θεωρώ θέλει πιο ήρεμο μυαλό. Και αλλαγή θα βγει με το νούμερο 5 ο Αγγελής και θα μπει ένας πολύπυρος, δύο πολύπυροι με το νούμερο 15 ο Πουλής και με το νούμερο 8 ο Γκολέμης. Έμπειροι παίκτες και οι δύο. Λεβελέκος με ταμπλό. 19-22 παρακαλώ. Βερκούνος. Να θυμίσουμε τους χορηγούς μας. Φανοποιία Κόλλιας, έναντι αερογέφυρας Λεχαίου και Ταφέρνα ο Γέμελος.
στην πλατεία Αρχαίας Κορίνθου, στο κέντρο ακριβώς της πλατείας. Μπαλτζής για τρεις, εύστοχο. 22-22. Αλλαγή. Θα βγει ο Σβερκούνος και πολύ καλή ο κύριος Κόλιας. Αλλά ποιος θα είναι ο οργανωτής αυτή τη στιγμή. Ψάχνω, θα είναι ο Μακρύς, θα είναι ο Μπαλτζής. Θα δούμε. Λίγο ιδιαίτερο το σχήμα, γιατί δεν υπάρχει ο καθαρός point guard. Βέβαια διάρκεια υπάρχουν πολλά. Ο Μακρύς, ο Μπαζαράς, ο Μπαλτζής, το φάουλ του Μπαλτζή. 22-22. Και ο Γιώργος ο Θωμάς. Ενώ επιστρέφει Καραχοτζίτης και Βαμβακάς. Βγήκε ο Μακρύς. Άλλη πεντάδα, να δούμε πώς θα δοθούν οι λόγοι. Θα μπει ο Καραχοτζίτης στο point guard. Ο Κώστας κάνει όλες δουλειές από 1 έως 5. Θα τον βοηθάει και ο Μπαλτζής. Και αυτό θα πω. 22-22. Πάντως έχει δώσει χώρο η άμυνα του Λέοντα, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει αμυντική ισορροπία. Η ομάδα της Ερμιώνης με τον Γιώργο τον Θωμά κάνει και πάλι την προσπέραση. Δεύτερη βολή, άστοχος, ριμπάνο πάντως. Μαζαράς. Σε ρόλο οργανωτή ο Παναγιώτης Μαζαράς. Το σκριν επιλογής, Πανούσης. Βγαίνει ο Μπαλτζής από τα σκριν. Θα του δώσει και το σκριν, θα μπει ο Μπαλτζής. Πανούσης, προσποίηση. Αριστερό μπάσιμο, δεξί τελείωμα, λίγο άτσανο. Θα έχουν οι Σερβιόνιοι. Όχι καλή πάσα από το Θωμά. Γκολέμι. Το 22-23 παραμένει. Εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Λεχαίου. Λέοντα Ερμιώνη. Ντέρμπι. 22-23. 6 και 15 για το τέλος. Τρίτη χρόνο. Παμακάς. Καραχοτζίτης. Μπαλτζής. Στον Πανούση. Πανούσης ποστάρι. Ένας εναντίον ενός. Ωραία στον Παμακά. Αυτός για τρεις. Άστοχη η ομάδα του Λέοντα. Θωμάς. Τρέχουνε. Αλλά χάνουν το καλάθι παίκτες. Σερβιόνης. Μαζαράς. Μαζαράς μπαίνει. Στον Καραχοτζίτη. Πατάει την τελική γραμμή ο Κώσου Καραχοτζίτης. Το 22-23 παραμένει. Και έχουμε. Επίθεση με playmaker από το Θωμά. Ο Θωμάς στο Λεβελέκο. Πουλής. Το Θωμά. Από τα screen βγαίνει ο Γκολέμης, αστοχή. Rebound. Μπάλα είναι για την Ερμιώνη. Αλλαγή για την Ερμιώνη. Θα βγει ο Προσήλιες και θα μπει με το νούμερο 9 Κωνσταντίνου. Αλλάζει τον περιφερειακό του, ενώ βγήκε και ο Μπαλτζής και ξαναπέρασε ο Σβερκούνος για οργάνωση στο παιχνίδι του Λέοντα. Για τρεις, ο Πουλής στο εξαιρετικό rebound. Η ομάδα της Ερμιώνης έχει πάρει τρία επιθετικά. Ο Γκολέμης για τρεις, ανενόκλητος. 22-26. Η διαφορά στους τέσσερις και συναγερμός στον πάγκο του Λεχαίου. Στον πάγκο του Λέοντα. Με 5 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Και ο κύριος Αδάμ και ο κύριος Κόλιας όρθιοι. Υπάρχει φάουλ, δεν μετράει τον καλάθι.
φάουλ χαμηλά. Το φάουλ από τον Νεβελέκο είναι το δεύτερο του φάουλ. 4-50. Ο Παζαράς το χάνει, παίρνει rebound, όχι ο Καραχωτήτης. Χάνει το shoot, πάει ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Κερδίζει τις δύο βολές. Κώστας Καραχωτήτης στα 32 του. Πέρασμα από εθνικές κατηγορίες, γάμα βήτα. Αν δεν υπήρχε ένα προβληματάκι στα πόδια του, σίγουρα θα μπορούσε να παίξει μέχρι και αλφαβή εθνική κατηγορία. Θήμιος Αρμός πίσω από την κάμερα του Ικόρυξος. Γιώργος Δημητριάδης στην περιγραφή. Ταβέρνα Γέμελος στο κέντρο της Αρχαίας Κορίνθου. Στην πλατεία της Αρχαίας Κορίνθου. Κεφαλοποιία Θανάσης Κόλιας. Έναντι αερογέφυρας Λεχαίου. 23-26. Η Ερκιόνη προηγεί τον Πιλέοντα. Χέτσοφ παιχνίδι. Περνάει ο Αγγελής Κωνσταντίνου. Πάσα στον πουλί. Κακή επιλογή, κλέβει ο Παζαράς, ο Ερκούνος. Βγαίνει ο Παλούς από τα σκριν. Φύγει την μπάλα με το δεξί του, στον πόντο ο Λέοντας. 25-26. Αγγελής, πιέζει ο Ερκούνος. Φωμάς. Γανώσεις. Αγγελής για τρεις από πολύ μακριά και είναι εύστοχος. Η μπάλα αναπηδά, πάει στο ταβλό και ξαναμπαίνει μέσα και μπαίνει μέσα μάλλον. Είναι από τα καλά και τα περίεργα. Το pick and roll του Λέοντα δεν βγαίνει ποτέ γιατί ο Γανώσης έδιωξε την μπάλα. 25-29. Η Ερμιόνη στο σύν 4. 3-36 για το ημίχρονο. Κακή πάσα από τον Ζερκούνο. Και καλάθι ανενόχλητος ο Αγγελής. Ανενόχλητος. Μετά το time out. Ζερκούνος με τον Αγγελή απέναντί του. Πανούσης. Κόβες Βερκούνος δίνει ένα back pick στον Βαβακά και υπάρχει φάουλ πιανού του πουλί στον Βαβακά σε αυτό το τσεκάρισμα στο να πάρουν το screen και να μπουν μέσα ενώ υπάρχει και μια μικρή αψιμαχία του Γανώση με τον Μανούση. Καλαχωτζήτης. Δεν μπορεί να τη συγκρατήσει ο Κώστας. 25-31. Όχι στον, με βήματα, μεταφορά, πολύ σωστά. Ο κύριος Πετρόπουλος είδε το σφάλμα του Γκολέμη. Στο ξεκίνημά του μετέφερε την μπάλα, πολύ σωστό σφύριγμα. Επαναφορά του Βαβακάκη, ανέχεται τον προπονητή, τον κύριο Πεταλή να μιλάει. Βαβακάς, τον καλαφωτήτη. Καραχωτζήτης, ψάχνει, Βερκούνος, για δύο, άσοχος, κανός στο rebound, στον Αγγελή. Κλέβει πολύ ωραίος Βερκούνος, ένα πολύ ωραίο κλέψιμο. Επιχαίνει και το καλάθι, πολύ ωραίο κλέψιμο, από τον Βερκούνο. Τώρα πιέζει ο Λέοντας. Άμα το είχε κάνει αυτό από την αρχή, διαφορά θα είχε πάει σε μεγάλα ύψη. Κωνσταντίνου για τρεις, έρμπολ. Βερκούνος, φάουλ από τον Γκολέμι. 27-31, αυτό που κάνει τώρα ο Λέοντας, έπρεπε να το κάνει από την αρχή, να πιέσει τα γκάρτ ψηλά. Αυτό που έκανε τώρα ο Βερκούνος, έπρεπε να το έχει κάνει από την αρχή, γιατί δεν είναι τόσο πολύ καλά ατομικά η παίκταση της Ερμιόνης. Άμα υπήρχε μια λίγο σφιχτή πίεση, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
Καραχοντζίτη στον Άσο. Θα παίξει το σύστημα αυτό τη ομάδα του. Με σκρίν επιλογή με του δύο ψηλού. Θα βυθιστεί ο ένα, Πανούση. Θα παίξει το Μαυρακά. Είναι σε ζώνη η Ερμιόνη. Μάλλον για ζώνη που φαίνεται. Θα τη δούμε καλύτερα. Να δούμε τα κοψίματα του παιχτού και μετά να του ξαναδούμε. ...27-31. Ένα και 58 για το ημίχρονο. Να ο Κώστας Πανούς στην πρώτη βολή. Μία ακόμη βολή. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις να σκουπιστεί το παρκέ, γιατί όπως ξέρετε, αν βρεθεί παίχτης με υδρότα, το παρκέ είναι φωνικό εργαλείο, γιατί το πόδι φεύγει και δεν μπορείς, είσαι έτοιμος για τραυματισμό. Γι' αυτό πάντα οι παίχτες φροντίζουν για την υγεία τους και ζητάνε από τον διαιτητή ή από τους πάγκους να καθαριστεί το παρκέ. Ο Πανούσης σε βάζει τη δεύτερη βολή. Έχει ο Νοσουκτό 31. Θεμάς. Θεμάς. Αγγελή. Πανούσης. Θεμάς. Πάσα στη γωνία. Ένα χουκ από τον Αγγελή Άστροχο. Βερκούνος. Ο Μακρύς προσποιείται. Διεισδύει. Πανούσης. Οργανώσει την μέση απόσταση. Μετά τη reverse πάσα. Τον Ρωμαντά. Το τρίποντο. Και ο Λέοντας σοφαρίζει. 31-31. Το κάλυψε αυτό το μείον 5 ο Λέοντας. Και ελπίζουμε καλύτερη συνέχεια, η Ερμιόνη όμως παλεύει και παίρνει τα επιθετικά rebound. Βερκούνος για τρεις, άστοχος. Ο Γκολέμης στο rebound αμυντικό. Και ο Θεμάς σε ρόλο οργανωτή. Λογικά μία επίθεση για κάθε ομάδα, λογικά. Αλλιώς θα έχει μία επίθεση παραπάνω λέγοντας. Μας, υπάρχει φάουλ, 24 δεύτερα, έχουμε δύο βολές για την ομάδα της Ερμιόνης και φαίνεται να έχει χτυπήσει. Έχει... Όχι, δεν έχουμε ομαδικά, όχι. Ένα φάουλ έχει ο Λέοντας και είδα τα 5 φάουλ της Ερμιόνης, γι' αυτό. Καλή άμυνα ο Λέοντας, Ένα φάουλ μόνο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Είναι ο Γιώργος ο Μακρύς, πράγματι είναι ο Γιώργος ο Μακρύς. Χτύπησε το πρόσωπο. Ο Κώστας ο Αδάμ τον παίρνει αγκαλιά και τον πάει στον πάγκο. Σε αυτά τα 24 δεύτερα, ένα ζευγάρι μάλλον η μπάλα απ' έξω, μια ολόκληρη επίθεση. Κόλλησε στα ομαδικά. 24,1, να θυμίσουμε. Την Φανοπία Κόλλιας, η οποία προσφέρει το σημερινό αγώνα έναντι αερογέφυρας Λεχαίου με σύγχρονη Φανοπία, καλύμπρα, βαφές φούρνου και ηλεκτροπόντα. Ενός, ο δεύτερος χορηγός μας, η Ταβέρνα Γέμελος, στο κέντρο της Αρχαίας Κορίνθου. Να δούμε τι θα επιχειρήσει η ομάδα της Ερμιόνη. Θα πάει σε μεγάλη επίθεση. Είναι ο Πουλής. Μας κόβει ο Καραχοντζίτης, εκπληκτικά τον κολλένει. Κόστος ο Καραχοντζίτης κόλλεται σαν ελαττήριο, πραγματικό. Καραχοντζίτης. Παίρνει σκρίνα από τον Μανούση και σουτάρει για δύο, άστοχος και πάλι ο Καραχοντζίτης στο σουτ. Άστοχος,
και πάμε στην ισοπαλία. 31-31, το δεύτερο ημίχρονο, θα λύσουν τις διαφορές.